Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το βίντεο αυτό θα γίνει με αφορμή διάφορα σχόλια που διαβάζω στο διαδίκτυο αναφορικά με τις δύο εκδόσεις S22 Ultra που κυκλοφορεί η Samsung παγκοσμίως. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι στις χώρες που λάνσαρε τον επεξεργαστή Exynos 2200 και την αντίστοιχη κάρτα γραφικών, ενώ υπάρχει και έκδοση που η Samsung λανσάρει σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, η οποία φοράει την Adreno την GPU και τον επεξεργαστή τον Snapdragon τον 8 Gen 1. Δυστυχώς τα προβλήματα με το S22 Ultra με την επεξεργαστή Exynos δεν έχουν τελειωμό. Πολλοί χρήστες διαμαρτύρονται, μεταξύ των οποίων ήμουνα και εγώ που παρατήρησα κάποια προβλήματα, όχι τόσο σημαντικά θα έλεγα, όσο ότι υπήρχαν εκεί να σου θυμίζουν ότι υστερεί το κινητό σε κάποια σημαντικά πράγματα, στα γραφικά, σε πανεκκινήσεις που μου έκανε, κάποιες απώλειες κλήσεων, για άλλους μεγάλα, για άλλους μικρότερα. Δυστυχώς όμως η συσκευή εκείνη παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα αν την μπουσάρεις, ειδικά στα γραφικά έχει σοβαρά θέματα. Και επίσης εγώ είχα παρατηρήσει κάτι το οποίο πολλοί μπορεί να μην το παρατηρήσουν, ένα ασθενές σήμα 5G με ταχύτητες οι οποίες δεν είναι και τόσο υψηλές σε σχέση με άλλα κινητά που φοράγανε 5G. Θα μου πεις ποια είναι η λύση τελικά, τι να κάνουμε, άλλη μια χαμένη χρονιά για τη Samsung. Ναι, για την Ελλάδα δυστυχώς άλλη μια χαμένη χρονιά, ειδικά από πέρυσι θα πω ότι από το Note 20 και το S21 Ultra η Samsung έβγαζε εκδόσεις στην παγκόσμια αγορά οι οποίες φορούσαν ναι μεν τον επεξεργαστή το Snapdragon, δυστυχώς όμως οι συσκευές είχαν λυπή ελληνικά. Είχαν απώλεια, δεν είχαν 5G σοβαρό, μιας και δεν ήταν τόσο συμβατό και αν ήταν μόνο στη μία SIM, και το τρίτο και τελευταίο, δεν είχαν καμία υποστήριξη eSIM. Αυτό το πράγμα φέτος ξεπεράστηκε. Στα χέρια μου έχω την έκδοση της, την καλή θα το έλεγα έτσι, όπως βλέπετε είναι το S22 Ultra SMS908EDS. Σημειώστε το αυτό όσοι θέλετε να προμηθευτείτε την κορυφαία έκδοση της Samsung με όλα τα καλούδια, μιας και πρόκειται για μια συσκευή η οποία έχει πλήρως ελληνικό μενού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ελληνικό μενού. Το δεύτερο είναι ότι στις συνδέσεις όπως θα δείτε στη διαχείριση των καρτών υπάρχει κανονικά η SIM. Και το τρίτο πράγμα που πρέπει να δείτε και είναι πάρα πολύ βασικό είναι ότι στο speed test που έχω εκτελέσει με 5G της Cosmote, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ καλές, είναι φάμιλες συσκευών όπως το iPhone ή άλλων συσκευών απολύτως συμβατών με την τεχνολογία 5G. Αυτό που δεν παρέχεται σε αυτή τη συσκευή που κρατάω στα χέρια μου είναι εγγύηση από τη Smartech, από τη Samsung Ελλάς, δεν καλύπτεται παρά μόνο στη χώρα πώλησης. Και πάμε στο βασικό ερώτημα: πού θα βρούμε αυτή τη συσκευή να την προμηθευτούμε? Η μόνη χώρα που κυκλοφορεί αυτή η συσκευή, το μόνο region να το πω έτσι, είναι τα Εμιράτα. Οπότε μόνο θα στραβείτε σε αυτή την αγορά, διότι οποιασδήποτε άλλες συσκευές αγοράσετε από τα κατατόπους χώρες, να το πω έτσι, όπως Hong Kong, Κίνα, Αμερική, ναι μεν φοράν τον επεξεργαστή Snapdragon, εκεί όμως αντιμετωπίσετε πολύ σοβαρά θέματα με συμβατότητες του modem, το 5G ας πούμε, και σίγουρα δεν θα υπάρχουν ελληνικά. Το μόνο region το οποίο είναι ένα πλήρως εξελινισμένο ευρωπαϊκό, θα έλεγα έτσι, κινητό S22 Ultra, είναι αυτό από τα Εμιράτα. Να σας δείξω κιόλας ότι το πορτάκι έχει διπλό slot, άρα λοιπόν είναι δίκαρτο με φυσική κάρτα SIM και παράλληλα μπορεί, όπως σας έδειξα, μέσα από τις συνδέσεις να προσθέσει οποιοδήποτε θέλει και ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας για δεδομένα. Κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι πάρα πολύ σημαντικό, κάποιοι μπορεί να το ευτελίζουν, εγώ δεν το ευτελίζω καθόλου, τα γραφικά του είναι πάρα πολύ σημαντικά δυνατά
και επίσης το AnTuTu, το benchmark που έχει σκοράρει αυτή η συσκευή, όπως θα δείτε είναι στις 980.000. Θα μου πεις, εντάξει, είναι σημαντική διαφορά σε σχέση με τον Exynos. Όλα κάτι δείχνουν, παιδιά, δυστυχώς για άλλη μια χρονιά έχει χαθεί το παιχνίδι της Samsung στη χώρα μας. Η συσκευή Exynos είναι γεμάτη προβλήματα και διαβάζοντας έτσι και στα φόρουμ, στα Facebook και γενικότερα την ειδησιογραφία, πολλοί λένε μη στραφείτε στο S22 Ultra με τον Snapdragon, δεν θα έχεις 5G, δεν θα έχεις ελληνικά, δεν θα έχεις eSIM, δεν θα έχεις διάφορα. Η πραγματικότητα απέχει παρασάγκας, μόνο όμως για την έκδοση που σας έδειξα, θα σας τη δείξω άλλη μια φορά, για να τη σημειώσετε όποιοι θέλετε, είναι εδώ το μοντέλο, το SM-S908E. Εκεί είναι το μυστικό, το DS είναι Dual SIM, οπότε παιδιά όσοι ενδιαφέρεστε, το κόστος της είναι φάμιλο βέβαια με την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά εγώ θεωρώ ότι στα χέρια μου έχω ένα κινητό σχετικά σπάνιο για την ελληνική αγορά και κυρίως είναι μια πραγματική ναυαρχίδα, όπως θα έπρεπε να είναι όλα τα κινητά της Samsung που κοστίζουν 1.300 ευρώ. Επίσης θέλω να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα στραφώ ξανά σε Samsung Exynos όταν η Samsung αποφασίσει η χώρα της, που είναι η Κορέα, να λανσάρει σε εκείνη το region Exynos κινητά. Δυστυχώς ακόμα και στη χώρα της φυσικά λανσάρει το καλό μοντέλο που είναι το Snapdragon, αφήνοντας τις αγορές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική η ευρωπαϊκή αγορά, τα σαπάκια να το πω έτσι, τα σκουπίδια της, που τις περισσεύουν για να έχει μεγαλύτερο κέρδος. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.